Εσύ με την Αταλία. Μεταγραφές δεν γίνονται μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γίνονται και στην τηλεόραση. Μόλις είδαμε τον κύριο Τζιτζικώστα να χαιρετά την Τίνα Μιχαηλίδου. Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου με καταπληκτική τουαλέτα. Πάμε στην Τίνα και στα δικά σου, Τινάκη μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τίνα Μιχαηλίδου. Έκανες τις δηλώσεις. Έκανα τα πάντα όλα. Σας έφερα και μπομπονιέρα, φυσικά από το γάμο, εννοείται. Θέλω να σας πω ότι το σύνθημα χθες το γάμο ήταν νύφη βρεγμένη, ποτέ κλαμμένη. Μπράβο. Γιατί, αυτό. Παιδιά, η βροχή δεν τους χάλασε τίποτα από όλα όσα σχεδίασαν. Η νύφη ήταν έλαβερη. Δηλαδή, ο Στρόιτερ δεν ήλπισε κάποια στιγμή να πει «Μια βροχή θα μας σώσει». Ε? Ο Στρόιτερ ήταν πολύ γλυκός, πολύ ψύχρεμος, πάρα πολύ χαμογελαστός, ευτυχισμένος. Όπως και η Ιωάννα, πάρα πολύ λαμπερή, γλυκύτατη, μας μίλησε κιόλας. Κομψότατη φοράει. Κομψότατη, μια σίλια, φοράει σίλια Καθαριώτη. Άλλαξε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Άλλαξε κατά τη διάρκεια της βραδιάς και φόρεσε επίσης άλλη μια δημιουργία της σίλιας για να καταπλήξει τους καλεσμένους. Ο Αντώνης Ρόιτερ σου μίλησε. Ο Αντώνης έκανε την είσοδο, μπήκε μέσα και ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς. Πέτρο δεν βγήκε έξω, αλλά έστειλε την Ιωάννα. Έδωσε τον λόγο στην Ιωάννα. Ιωάννα, επίσημα λοιπόν από χθες, τον λόγο τον έχει η Ιωάννα, ξεκάθαρα. Να την πάμε ακούσουμε. Να την ακούσουμε, ναι. Σήμερα ήταν μια μέρα χαράς για όλη μας την οικογένεια. Νιώθουμε ευγνώμων γι' αυτό. Ήταν διπλή χαρά γιατί βαφτίζαμε τη δεύτερη μας κόρη. Δεθήκαμε εμείς με τα ιερά δεσμά του γάμου και πια επίσημα ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ήταν κοντά μας καλοί μας φίλοι, καλοί μας συνεργάτες. Και μας τα χάλεσε λίγο καιρός, αλλά δεν πτωούμαστε, είμαστε νέοι και θα κάνουμε ένα πάρτι. Είναι λιγούρι η βροχή. Λένε νύφη βρεγμένη, ποτέ κλαμμένη. Μακάρι, το ελπίζω. Το πόδι του σύζυγου το πατήσατε? Τολμάω, καλέ. Όχι, εδώ ρε εδώ τη συνεργάτηδά του. Εδώ δεν βγήκε για δηλώσεις. Και έστειλε εμένα, κατάλαβες. Όχι, ξέρεις, έτσι με κλωτσιά. Πώς ήταν και με τη βάπτιση της μικρής? Εντάξει, όπως όλα τα μωρά, έκλαψε πολύ, γιατί και είναι και μεγάλη. Αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει, στεναχωρηθήκαμε λίγο. Όλα τα μωρά όμως του κόσμου το ίδιο περνάνε που βαφτίζονται. Εσείς είχατε άγχος πριν το γάμο? Κάθε νύφη δηλαδή έχει συνήθως άγχος? Ναι, ξέρεις, δεν είχα, γιατί ήμασταν μονή οικογένεια. Ήταν πολύ στενός κύκλος, δηλαδή ήταν όλοι οι δικοί μας άνθρωποι. Οπότε το νομίζω ότι έγινε και πιο. Υπήρχε μια κατάνοιξη, μια ηρεμία. Το απολαύσαμε όλοι πάρα πολύ, χωρίς άγχος. Ο πάτερ ήταν καταπληκτικός, είπε όλα τα λόγια. Οπότε είναι πρώτη μου φορά, όπως γνωρίζετε, και έτσι το απόλαυσα, το χάρηκα. Ήταν υπέροχα. Τα παιδιά πρέπει Εγώ να λέω να ξαναδοκιμάσω. Πάλι? Είναι πρώτη της φορά, λέει. Εγώ θέλω να ξαναδοκιμάσω, λέω. Θα ξανακάνεις νέος είσαι ακόμα, Πέτρο. Νέος είσαι ακόμα. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος με τη Σοφία, Πέτρο μου? Πώς θυμάμαι τώρα. Σιγά, δεν την αλλάζει τη Σοφία. Δεν την αλλάζει. Πρέπει να έχουν περάσει και 30 χρόνια. Όχι, δα. Όχι. Όχι. Να εστιάσουμε στο ότι ήταν υπέρλαμπρη όμως η Ιωάννα. Ναι. Πραγματικά γλυκύτατη. Επικοινωνιακή. Βίκη. Είναι μια πολύ γοητευτική γυναίκα. Για πες, ήσουν εκεί. Για λύσου πρέπει λίγο, να σας πω ότι τα παιδιά δεν θέλανε κάτι